Σημαντική πτώση στις τιμές των διαμερισμάτων σημειώθηκε κατά το 2014 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε ετήσια βάση το 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 7,5%. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται πως οι τιμές των διαμερισμάτων το 4ο τρίμηνο του 2014 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013. Ο πρόεδρος των κτηματομεσητών, Γιάννης Ρεβίθης, εκτιμά πως η αγορά το 2014 κινήθηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Υπήρχε και μία άνοδο ενδιαφέροντος από ξένους αλλά και από Έλληνες, ιδιαίτερα σε παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχεία και παραθεριστικές εκτάσεις. Και βέβαια επειδή ήταν οι τιμές αρκετά χαμηλές από το 2008, υπήρχαν και πολλοί Έλληνες οι οποίοι επένδυσαν σε ακίνητα. Πιο αναλυτικά, για τα νέα διαμερίσματα ηλικίας έως 5 ετών παρατηρήθηκε μείωση των τιμών το 4ο τρίμηνο του 2014 κατά 5,4%. Για τα παλαιά, δηλαδή άνω των 5 ετών, η πτώση άγγιξε το 6,1%. Στα πολύ παλαιά ακίνητα, στα ακίνητα άλλα των 40 ετών, σε ημιυπόγεια, σε γκαρσονιέρες, σε διαμερίσματα σε μεγάλες πολυκατοικίες, στις υποβαθμισμένες περιοχές των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγαλοπόλεις και αυτά τα οποία δεν έβλεπαν κάποια θέα ή ήταν πολύ παλαιά και ήθελαν ανακαίνιση. Εκεί είχαμε δραματική πτώση τιμών άνω του 50 με 60%. Κατά γεωγραφική περιοχή, οι τιμές των διαμερισμάτων το 4ο τρίμηνο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, ήταν μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013 κατά 6,6% στην Αθήνα, κατά 6,9% στη Θεσσαλονίκη και κατά 5,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις. Για το σύνολο του 2014, οι τιμές κινήθηκαν πτωτικά κατά 9,1% σε Αθήνα, 6,6% σε Θεσσαλονίκη και 6,7% στις άλλες μεγάλες πόλεις.